Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με το σπίτι και φυσικά παρέα με την Τόνια εδώ, ποια είναι μάλλον πιο ειδική να μας πει το πώς θα ντύσουμε σωστά το σπίτι μας. Γεια σου Τόνια. Καλησπέρα, είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στο χώρο σου, επειδή έχει τόσο πολλά πράγματα έτσι να δούμε και να πάρουμε ιδέες για το σπίτι μας. Ανανεωνόμαστε κιόλας, παίρνουμε ιδέες. Χαίρομαι. Ναι, πρέπει ωραία. Να παίρνουμε ιδέες, γι' αυτό και εγώ σας κάλεσα εδώ για να σας παρουσιάσω τρία καινούργια μπουκ από τα πετσαρίες που έχουν έρθει. Υπάρχουν κάποια χρώματα και κάποια σχέδια, τα οποία βέβαια έχουμε πει αν ότι ανάλογα το χώρο και ανάλογα τα χρώματα που αγαπάει ο κάθε πελάτης θα συστήνουμε. Με αφορμή αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω να σας δείξω κάποιους συνδυασμούς μαζί με κουρτίνα. Α, μάλιστα. Έτσι. Τα πετσαρία με κουρτίνα, λοιπόν. Ναι, το συγκεκριμένο βιβλίο. Τώρα αυτό εδώ έχει μια πολύ ωραία ρίγα. Πιάστε και όλο να το δεις. Είναι βελούδο, ναι, το βλέπω. Είναι βελούδο. Αυτό είναι βελούδο και εδώ είναι κάπως σαν δέρμα, κάπως έτσι. Ναι, κάνει. Σαν απομείνεις, βέβαια δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Μπορεί να συνδυαστεί μαζί με το εμπριμέτο. Ένα πολύ ωραίο κεντρικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να μπει άνετα σε ένα μοντέρνο σπίτι. Βέβαια. Και βέβαια αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε με μία κουρτίνα, η οποία θα έχει ασημή. Βέβαια, εγώ σας έφερα πιο πολύ τώρα να δούμε στο χρυσό, σε αποχώρηση που έχουν οι περισσότεροι στα σπίτια. Από εκεί, επειδή με ένα μαύρο σχέδιο μπορούμε να συνδυάσουμε πάρα πολύ ωραία μία κουρτίνα σε γκρι αποχρώσεις ή κόκκινο ή ακόμα και λιλά. Μάλιστα. Εδώ το δείχνει και ο σχεδιαστής με μία ωραία λευκή πολυθρόνα που το φωτίζει και αναδεικνύεται και το σχέδιο της ταπετσαρίας πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Εδώ το ίδιο το σχέδιο σε κόκκινο, σε ένα χώρο που υπάρχει γκρι καναπές ή μαύρος και θέλουμε να δώσουμε ένα φόντο λίγο πιο χαρούμενο. Εδώ πάμε στα κλασικά μας χρώματα, τα γήινα. Εδώ πάμε μετά σε ένα άλλο σχέδιο, το οποίο πάλι συνδυάζει ρίγα με τον νταμάσκ, με το σχέδιο αυτό εδώ. Ένα έτσι χρώμα που πάει πολύ και με τα βέγγια, αλλά και με λάκα λευκή, μπορείς να το συνδυάσεις. Πραγματικά είναι σαν το χρώμα του δαμάσκινου, το εσωτερικό του. Εδώ ένα χρυσό μελαδί, πάμε σε πιο κλασικά χρώματα, πιο φωτεινά. Πιο εύκολα τα συναντάμε στα σπίτια μας, γιατί συνήθως και τα πλακάκια των περισσότερων σπιτιών είναι σε μπέζ. Αυτή εδώ η κουρτίνα λοιπόν, μπορούμε να τη συνδυάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και με αυτό εδώ το σχέδιο κουρτίνας. Και το μοτίβο του βλέπουμε ότι είναι περίπου στο ίδιο σχέδιο με αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια αν πέσει κοντά, επειδή μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, καλό είναι, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνω τη ρίγα. Δες το λίγο με τη ρίγα. Θεωρώ ότι είναι ναι. Αφήνει πιο ήρεμο αυτό. Πιο ήρεμο, αφήνει να αναδειχθεί τα πετσαρία. Και η κουρτίνα είναι πιο ήσυχη. Γιατί είναι ήδη έντονο το σχέδιο και της ταπετσαρίας και της κουρτίνας, οπότε έπρεπε χρωματικά να ακολουθήσουμε τη βάση της ταπετσαρίας. Και βέβαια υπάρχουν πολλές επιλογές σε κουρτίνα, γιατί όπως ξέρεις η ποικιλία εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη και η γκυλαρός έχει πολύ ωραία υφάσματα. Εδώ έτσι ένα τετραγωνάκι, λίγο πιο ουδέτερο. Και το φύλλο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και δένει πάρα πολύ όμορφα με τη ρίγα. Ναι. Αποχρώσεις έτσι, λαδί με χρυσό, για κάποιον που θέλει να βάλει διακριτικά το χρώμα και να μην είναι έντονο στο χώρο του και να βγει ένα αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Και βέβαια σε ταπετσαρίες, σε κουρτίνες, πολύ ωραία είναι και αυτή εδώ. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι συνδυασμοί που ούτε καν μπορούμε να τους φανταστούμε. Φυσικά η Τόνια είναι η δουλειά της. Οπότε, ναι, συνδυασμοί υπάρχουν πάρα πολύ. Και εδώ και αυτό εδώ πάλι, όπως είπαμε, με το νταμάσκ το σχέδιο και σε καφέ. Πάλι πηγαίνει πάρα πολύ ωραία με το χρυσό. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Ναι. Χρώματα υπάρχουν πάρα πολλά και ανάλογοι συνδυασμοί υπάρχουν. Από εκεί έπειτα πρέπει και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα να το πιάσει. Είναι. Ναι. Κάνει σαν πέτρα. Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Α, και στο χρυσό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Και στο χρυσό του. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πιο σκούρο.
Ολοκένουργια σχέδια λοιπόν σε ταπετσαρίες με συνδυασμούς απείρους. Και αυτό, και αυτό πάλι είναι βελούδο, πολύ ωραίο, ναι. Πάλι βελούδο. Έτσι ένα πιο ιδιαίτερο σχέδιο, πιο μοντέρνο, πιο κεντρικό, γιατί καλώς κακώς υπάρχουν και πολλοί πελάτες που θέλουν κάτι πιο κεντρικό, κάτι λίγο Βέβαια. διαφορετικό, να ξεχωρίσουν, ειδικά όταν είναι νέο ζευγάρι. Τόνια, πες μου κάτι. Βλέπουμε ότι έχει επανέλθει στη μόδα το στυλ της ταπετσαρίας, ας πούμε, στον τοίχο. Είναι Εννοείται. απαραίτητο να καλύψουμε έναν ολόκληρο τοίχο με ταπετσαρία ή αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε κολόνες ή έστω και ένα τμήμα, ας πούμε, για να... Κοίτα, συνήθως οι περισσότεροι φοβούνται λίγο την ταπετσαρία, όπως παλιότερα τη Ναι, βάζανε, ρε παιδί μου, δίνανε την όλο το είχαμε με σπίτι. βαρεθεί, ας Ναι. πούμε, ναι. Τώρα ντύνουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού, πίσω από ένα καναπέ, σε συνδυασμό με ένα ωραίο τζάκι, μια ωραία εσοχή. Μάλιστα. Πάντα χαρίζει Μια τα πολύ μεγάλη πετσαρία. κορνίζα και ένα κομμάτι τα πετσαρία. Φυσικά, η ταπετσαρία δεν πρόκειται ποτέ να πέσει η μόδα της. Υπήρχε και θα υπάρχει. Απλά δεν τη βάζουμε πια όπως τη βάζαμε παλιά που ντύνανε Όλο το όλο το σπίτι, όλο δωμάτιο, το ναι. δωμάτιο, κουράζει. Απλά επιλεκτικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να τα αναδείξουμε και θεωρώ, γιατί καμιά φορά μου λένε η ταπετσαρία είναι ακριβή. Θεωρώ ότι η ταπετσαρία είναι οικονομική και θα σου πω το γιατί. Γιατί ντύνει έναν ολόκληρο τοίχο, γιατί πλέον τα πετσαρίες και θα σου δείξω κιόλα, ξεκινάνε από 20 ευρώ το ρολό. Μάλιστα. Οπότε με δύο ρολά ντύνεις έναν ολόκληρο τοίχο περίπου γύρω στα 10 τετραγωνικά, συν την τοποθέτηση, αλλά το κόστος που θα σου βγει είναι όσο που να πάρεις, ας πούμε, έναν μόνο πίνακα. Και σου Ναι. ντύνει όλο το χώρο, γιατί καμιά φορά σε μια μεγάλη επιφάνεια τοίχου ένας πίνακας μόνο δεν αρκεί. Πρέπει να βάλεις και κάτι Οπωσδήποτε πρέπει να επιπλέον. προσθέσεις και άλλο πράγμα, Οπότε ναι. είναι πολύ οικονομική η ταπετσάρια. Και Μάλιστα. το Θα δούμε αποτέλεσμα άλλα. που δίνει είναι μοναδικό. Ναι, θα δούμε και άλλα, θα δούμε και υπνοδωμάτιο τώρα. Ωραία, πάμε. Λουλούδια για το υπνοδωμάτιο, λοιπόν, προτείνει η Τόνια. Λοιπόν, ναι, εδώ έχω ένα βιβλίο. Είναι αυτό το βιβλίο που σου έλεγα, που είναι στα 22 ευρώ το ρολό. Μια οικονομική επιλογή και μπορεί να συνδυαστεί, ας πούμε, τώρα εγώ Πολύ σας καλή έχω ποιότητα βγάλει... είναι. Ναι, είναι πολύ καλή Ανάγλυφο. ποιότητα. Σας έχω βγάλει ένα σχέδιο το οποίο το έχω φτιάξει και μπορούμε μετά να το δείξουμε και στην κάμερα. Ένα συνδυασμό ρίγα με λουλούδι στην κουρτίνα. Ένας πολύ όμορφος ανάλαφρος συνδυασμός. 22 ευρώ το ρολό, η κουρτίνα στα 25 ευρώ, οπότε το μέτρο, οπότε μπορεί να γίνει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και με πολύ Μάλιστα. καλή τιμή. Και πολύ ρομαντικό, θα έλεγα εγώ, Πολύ το ρομαντικό λουλούδι. στο λουλουδάκι, αν κάποιος δεν του αρέσουν οι ρίγες και του αρέσει το λουλούδι. Επίσης, η ρίγα μπορεί να μπει και στο οριζόντιο για να δώσει Α. φάρδος και στο ύψος, στο μήκος για να δώσει ύψος. Και το ίδιο το σχέδιο το έχει και σε άλλα χρώματα και το έχει και σε αυτό το ωραίο, το έντονο τοργέ που μπορεί να μπει έτσι και σε ένα υπνοδωμάτιο εφηβικό. Και βέβαια πιο γήινα χρώματα, πιο κλασικά χρώματα για ένα καθιστικό. Μάλιστα. Πολλά σχέδια σε σιγέλ, είναι αυτό που είπαμε πριν. Ανάλογα τα χρώματα μπορούμε να βάλουμε αυτό το ωραίο σιγέλ και να συνδυάσουμε, να πάρω αυτό εδώ, την κρεμάστρα, και να το συνδυάσουμε με ένα ωραίο βουάλ στα χρώματα του σιγέλ. Μάλιστα. Κάτι όμορφο, ανάλαφρο. Και θα δω πόσα χρώματα. Ένα, και τα βουαλάκια είναι πάλι οικονομικά. Άρα, πολύ ξεκινάνε μεγάλα. Από 8 ευρώ το μέτρο, οπότε είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Μετά, σας έχω βγάλει άλλο ένα καινούριο book που μας έχει έρθει. Μια πολύ ωραία, έτσι, φαρδιά, επιβλητική ρίγα. Μπορεί να μπει σε ένα μοντέρνο καθιστικό. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να μπει σε καθιστικό. Μπορούν να συνδυαστούν και στον ίδιο χώρο μαζί. Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε mauve με gris. Ναι. Ένα χρώμα το οποίο, η αλήθεια, εμένα με έχει κουράσει. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτό, γιατί δούλεψε πάρα πολύ το μόβ με τον γκρι, αλλά πάντα είναι αγαπητός συνδυασμός. Για ένα εφηβικό δωμάτιο, το jeans. Ναι, Δεν είναι ναι, πολύ ναι, ναι. ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο. Αυτό μπορεί να μπει σε ένα κεφαλάρι, τα βιβλία, μπορεί να μπει σε μια εσοχή και καλά σαν βιβλιοθήκη, το τουβλάκι, η πέτρα, σε διάφορα χρώματα, γκρι, μπέζ. Και αυτό πολύ ζωντανό. Ωραίο, σαν να είναι το σπίτι, να είναι τουβλάκι Σαν να, δηλαδή. ναι, Ναι, σαν να ναι, έχει ναι. γίνει επένδυση στον τοίχο. Μάλιστα. Κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να βγει, δεν δεσμεύει με το να κάνεις μια τέτοια Αυτές οι επένδυση. νότες, ας πούμε, ξαφνιάζουν, δημιουργούν ενδιαφέρον, Κοίτα και το ξεπερνάς τη πας, βέβαια. βαρεμάρα, βέβαια.
Και νομίζω ότι δίνουν άλλη έτσι, εικόνα στο χώρο μας. Και η πλεξούδα πολύ ωραία σε αυτό το ωραίο γλυκό ροζάκι. Ωραία, αυτή η πλεξούδα τώρα για το χειμώνα μου αρέσει πάρα πολύ. Το καλοκαίρι τι την κάνεις, δεν σε ζεστάνει. Ωραίο σαν μάλινο στον τοίχο είναι αυτό. Είναι σαν χειμωνιάτικο, ναι, πιο πολύ. Παραπέμπει χειμώνα. Αυτό είναι πάρα αυτό πολύ δεν είναι ωραίο. Όμως πολύ ωραίο και δροσερό. Πάρα πολύ ωραίο. Και κοίτα πόσο ωραίο θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με ένα πράσινο βουάλ. Να πάρουμε από το πράσινο κλαδάκι ακριβώς. Του ναι. Και να τα συνδυάσουμε. Είναι πολύ, πολύ πραγματικό. Έτοιμο να το αγγίξεις. Αυτό κάνει τους ρόζους του ξύλου. Και εδώ πάλι σε ξύλο. Και αυτό, τον μπαμπού. Και είναι πολύ ωραία και για επαγγελματικούς χώρους αυτά. Πραγματικά. Δηλαδή για ένα Ινστιτούτο ομορφιάς θα μπορούσε να μπει... Ή σε ένα σπα. Ναι, σε ένα σπα αυτό το μπαμπού ταιριάζει πολύ. Για κουζίνα ή για μια μοντέρνα τραπεζαρία δεν είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Βεβαίως. Και μπορείς να το συνδυάσεις με μια κόκκινη κουρτίνα. Wow. Δίπλα. Τέλειο. Είναι πάρα, δηλαδή... Άμα ξέρει ο άνθρωπος, ας τελείωσε. Άμα ξέρει. Αυτό λέω εγώ. Μπράβο, εσύ, Τόνια. Και αυτό για ένα εφηβικό δωμάτιο. Μέσα, ναι. Εδώ πιο πολύ θα το πρότεινα με γκρι κουρτίνα. Ναι. Να το ηρεμήσει λίγο επειδή είναι πολύ έντονο. Επειδή είναι πολύ έντονο, θα πάμε στα χρώματα του γκρι πιο πολύ. Είναι τα πετσαρία οποία πιο πολύ για ένα εφηβικό δωμάτιο, για ένα παιδί 18 χρονών, 20 χρονών, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό. Και εδώ ένα κοσμοπολιτικό στυλ, το έχουμε ξαναδεί. Ναι. Παρίσι, Νέα Υόρκη, Λονδίνο. Μας ταξιδεύουν όπως έχουμε πει. Κάτι πολύ κεντρικό, θα μπορούσε να μπει ακόμα και σε βιτρίνα, σε κατάστημα. Άμε. Πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο. Τα πρόσωπα εδώ σε ασπρόμαυρο, λιλά, πάλι για ένα εφηβικό δωμάτιο. Και επίσης υπάρχει μια συλλογή για τους μικρούς μας φίλους, σε παιδικά υπνοδωμάτια, CL, BES. Χαρούμενα θεματάκια. Χαρούμενα θεματάκια. Για να κοιμούνται ήρεμα. Και για να νιώθουμε και το χώρο μας όμορφο, γιατί θεωρώ ότι χωρίς να δώσουμε πολλά λεφτά μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές. Έτσι. Και να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μας έδωσες αρκετές ιδέες, φαντάζομαι άπειρες ιδέες, πολύ περισσότερες και ανάλογα με το γούστο, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα και με την οικονομική δυνατότητα που έχει ο κάθε πελάτης. Έτσι. Γιατί είναι πολύ βασικό. Πελάτης που θα έρθει εδώ να μας πει και τι θέλει να διαθέσει οικονομικά και εμείς ανάλογα το τι θέλει να διαθέσει θα του βρούμε έναν ανάλογο συνδυασμό. Μάλιστα. Λύσεις για όλους λοιπόν, λύσεις σε κουρτίνα και σε ταπετσαρία. Από το κύριο Σντεκό ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, Τόνια, σας χαιρετούμε και εμείς. Γεια σας.